Τι κάνουμε, πώς είμαστε, παιδιά? Θα αφήσουμε δύο λεπτάκια από εδώ. Καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα. Πού είσαι, ρε Ντέβα, καλησπέρα, καλησπέρες, καληνύχτες, και εσύ με συγχωρείτε, καλό απόγευμα. Πάμε σιγά σιγά προς το game. Βασικά έκανε μια μικρή βλακία στο game, επιστρέφω. Δώστε με ένα λεπτάκι, να διορθώσω δύο πραγματάκια. In game. Okay. Έτοιμοι είμαστε. Καλησπέρα, Γιώργο, τι κάνουμε, πως είμαστε όλα μια χαρά, Γεύα? Όχι, χιχι. Η οικογένεια, ο γατούλης, τα παιδιά, ναι. Εντάξει. Θα βάλουμε και εγώ στο game. Καλά είμαστε όλοι, χαίρομαι, χαίρομαι που είστε καλά. Μικρό το στριμάκι σήμερα, γιατί έχω κάνει δύο υποχρεωσούλες το βράδυ. Οπότε ναι, ήταν να ανοίξω τρόβο, ενημερωτικά το λέω, αλλά λόγω υποχρεώσεων το βράδυ πας κάνω μικρό live στο YouTube. Αλλά αύριο, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, τρόβο. Πέμπτη θα έχει Special Horror Night. Και τελευταίο stream για το 2023. Αν και αφήνω ερωτηματικό, αφήνω ένα μικρό ερωτηματικό για Παρασκευή, μήπως γίνει κάποιο live, μήπως, με ερωτηματικό αυτό, οπότε ναι. Αλλά Τρίτη, Τετάρτη ή Πέμπτη σίγουρα θα έχει live στο τρόβο. Άλλα νέα, πώς είστε?
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώ το Γιάννη, καλησπέρα. Βασικά, καλησπέρα και όσου δύο γεννάτε. Καλησπέρα και στον Ανδρέα. Άντριου, να το λέμε σωστά. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Κολλήσουμε κάποια στιγμή. Hello Discord. Hello. Ωραία, ξέχασα ρε το ένα κλικ πόση επιτάχυνση έχουμε. Ναι ρε, αφού το είδα κι εγώ, βρήκες εκεί λίγο ντόκο, το κάνεις καινούργιο. Μα ό,τι σε όλες αυτά χαζοβρή, βασικά τα λάστιχα γι' αυτό τα έχουν, να κουμπάνε για να ανοίγουν. Ναι, ναι, το ξέρω, ξέρω. Αλλά το παιχνίδι, γουπ. Κάθισα πριν, έφτιαξα ένα ωραίο βιντεάκι για την πρωτοχρονιά να ανέβει. Με το δήλος. Με το δήλος. Ποδαρικό, οπότε... Μόνο το edit είναι τώρα. Κάνω σήμερα 5 ώρα πας με τον Πανετολικό, πάμε πρώτη. Έλα, διπλό είναι ρε. Αν μπούς συγκεντρωμένη είναι διπλό. Το λέω από τώρα. Καθαρό, καθαρό είναι διπλό. Η πρώτη θέση. Τι θέλουμε πολύ αυτή τη νίκη, πάμε πρώτη. Ναι, ναι, ακριβώς. Καλά ο Παναθηναϊκός, τι έπαθε χτες ρε, πέθανα στα γέλια 3-2. Ρε, θα τον πάρει ΑΕΚ τον Μπρινιόλι, να ξέρεις, και θα είναι πιο καλός. Επίτηδες τον θα κάνει, γιατί θέλει να φύγει. Καλά, ναι, δεν τον ανανεώνεις που βάλε. Ρε φίλε, δεν γίνεται ένας παίχτης, δεν γίνεται ένας παίχτης που είναι κορυφή. Τα καλά καθούμενα να γίνεται άχρηστος. Να ξέρεις έτσι πως έπαιξε ο Μπρινιόλι, εμένα μου κάνει λες και είναι στημένο το μάτσα, ξέρεις. Λες και του πάνε φάει τρία γκολ. Όχι, δεν ήταν στημένο το μάτσα, απλώς ο παίχτης θέλει να φύγει. Εγώ πιστεύω ότι ο πίσω τον έχει κάνει πρόταση ο Μιλισανίδης και θα δείτε, θα έρθει στην ΑΕΚ και θα κάνει παπάντες. Ω, δεν θέλω να τον Μπρινιόλι στην ΑΕΚ. Εγώ τον θέλω.
Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αν πάντως είναι ο Αθανασιάδης σίγουρα το πρέπει να αντικατασταθεί από κάποιον. Ο Αθανασιάδης πάντως σίγουρα πρέπει να φύγει κάπου να κάτι να γίνει. Ο Αθανασιάδης θα φύγει ούτως ή άλλως. Έχει χάσει πολύ ο Αθανασιάδης, έχει πέσει πάρα πολύ. Κρίμα, γιατί από το Αθανασιάδης έκανε και αυτός παπάδες κάποτε, αν το θυμάσαι. Κάποτε. Ακριβώς. Και πασαρονικό σήμερα. Δεν έχω και πολύ χρόνο ρε, δηλαδή σκέψω να γίνει αστρομάκι μέχρι τις 6 εκεί. Ναι. Εγώ κάνω μεγάλο δρομολόγιο τώρα. Ό,τι σε άλλους αύριο, μεθαύριο και την Πέμπτη τρώω. Πάλι VS. Όχι. VS λέω. Όχι, άλλα παιχνίδια. Eurotrack. Eurotrack, FIFA. Καλό στο Chris. Να χαρά. Καλησπέρα, Χριστόφορο. Θα κάνει. Καλό. Chris. Καλά. Εσύ κοίτα να μου στείλεις το last, ε. Δεν τα ξαναβάζω. Αυτό θα σε λέω τώρα. Πάρ' το. Δεν σου έχω βάλει κάβδο, δεν σου έχω βάλει τίποτα. Απλώς το έχω τοποθετήσει και στις πέτσες. Έχει freeze. Έλα. Έχει freeze. Έχει freeze, εντάξει. Έχει freeze. Αφού έχει. Πώς, έχει freeze. Τα φοβάμαι, έχω φοβηθεί τώρα, τρέμω. Έφυγες από τον Πειραιά. Τώρα φεύγω. Το έχω ξεκινήσει μεγάλο δρομολόγιο. Έχει ένα κλικ πρόσω και φεύγουνε. Έλα. Για ξεχάσει αυτά, δίνει ένα κλικ πρόσω και φεύγουν κατευθείαν. Α, κατάλαβα τι έγινε. Και δεν είναι και ρυθμισμένα. Πότε. Δεν χρειάζεται το ρύθμιση. Τα δελφίνια του όλου είναι έτσι γρήγορα. Είναι ρε, εσύ, αλλά. Παρά είναι γρήγορα. Στο ένα κλικ, κανένα πλοίο. Βασικά, το λίγο μπροστά. Δεν φεύγει κανένα πλοίο κατευθείαν. Βιού. Κανένα. Το συζητήσαμε και χθες αυτό. Είπαμε κρίμα που δεν τα ρυθμίζει. Ρεαλιστικό τα μάκη. Μάκη. Εντάξει. Είπα κάτι κακό. Εγώ γενικά είπα. Κάνω Χίο, Μυτιλίνη, Λίμνο, Καβάλα. Με τον ίσως Ρόδορ, μάγκε. Έχω ξεκινήσει από το πρωί που έφυγα από το σχολείο και γύρισα τώρα. Κάνω να χειριστώ λίγο. Αύριο το πρωί δεν φτάσει πάνω. Μη σου πάω αύριο μεσημέρι. Το ξέρω. Δεν ξέρω καν γιατί το κάνω αυτό με τη ζωή μου. Αλήθεια, δεν ξέρω καν γιατί το κάνω τόσο μεγάλο δρομολόγιο. Δεν έχουμε το βέβαιο. Ποιον? Τον Ούλτρα. Μόλις έγινε. Ο moderator τι δουλειά κάνει, δεν έχω καταλάβει. Σβήνει μηνύματα. Μπορεί να σπαμάρει. Απλώς το κακό έχουμε πει 100 φορές ότι με το YouTube, αν δεν γράψεις, δεν ξέρω ποιος είναι μέσα, κατάλαβες θέλω να πω. Ενώ το τρόπο μπαίνει, δηλαδή και να μην γράψει κάποιος, πάω κατευθείαν μπορώ να τον βάλω moderator. Ναι. Ενώ μπαίνει και βλέπεις ποιος μπαίνει. Να γράψει. Έλα. Μπαίνει κάποιος. Πρόβα. Βλέπεις ποιος είναι, βλέπεις το όνομά του. Ναι ρε φίλε, και μπορείς να τον βάλεις κατευθείαν moderator. Ποιος είχε μόνο, και μπορείς να δεις. Ο Γιάννης έμπαινε σε όλα τα live, αλλά δεν τον είχα βάλει moderator γιατί δεν είχε γράψει, γιατί δεν μπορούσε αλλιώς να τον βάλω moderator. Αυτή είναι η βλακία του YouTube. Mm. Θάνο, φύγε από το YouTube σιγά σιγά. Δεν βαριέσαι. Ποιος? Αυτά με τους που περάσουν με τον κόκκινο ξεκινάνε και δίνουν. Και με το που βγουν τελείως. Μου έτσι εγώ και στείλα ένα DM στο Discord, με έγραψε λίγο. Ποιος? Ο Μίτσο...
Τον πολίτη. Μπορεί να μην το έχει δει ακόμα. Έμορ. Απογειωθήκαμε. Και πετάω ψηλά. Δεν κοίτα πως παίρνει, κοίτα πως παίρνει μόνο για το Dolphin. Ο Χριστός και η Παναγία. Είναι λίγο απότομο. Τέτοια επιτάχυνση δεν έχει ούτε η Ferrari, αλήθεια. Δεν έχει... Δεν τα μπορώ εγώ αυτά τα μικρά Dolphin. Αλήθεια σου λέω, δεν τα μπορώ καθόλου. Είναι τα ταχύπλωτο χειμώνα αυτά. Δεν ξέρω, δεν μου αρέσουν σαν βαπόρια. Ο Θεός δεν τα κάνει βαπόρια. Δεν ξέρω. Είναι γούστο καθαρό. Αυτά δεν τα μπορούσα να αντικαταστήσω. Αυτή είναι η γενιά, αν τα μπορούσα να αντικαταστήσω τα πλάκα. Τα fly κάτσε στο δικαιοσύνη μου, μην νοιάζει. Τα μεγάλα μη φύγει. Η προπέλα μη φύγει. Και αντικαταστήσουν όλα τα βαπόρια που με hydrojet. Ακουστάνω. Έλα. Δεν θα είναι έξω live τελικά. Όπως θες. Δεν τα έχω φτιάξει, γιατί δεν τα έχω φτιάξει. Έλα ρε, σε ένα τίτλο βάζεις. Έχω να φτιάξω το δρομολόγιο ρε. Τι είσαι φτιάξει το δρομολόγιο. Δεν έχω φτιάξει το δρομολόγιο. Δεν έχω υπολογίσει ώρες. Τίποτα δεν έχω κάνει. Σίγα ούτε εγώ έχω υπολογίσει ώρες. Άνοιξε λάδι. Το CPI είναι και αυτά. Ναι και ο Θάνος είναι εν πλόγη έγινε έχει βάλει. Τι. Εν πλόγη έγινε έχω βάλει. Έλα ο τίτλος σου έτοιμος είναι. Μου κάνει σήμερα ένα πακέτο Άικος και πήρα η δεύτερη για να το τελειώσει και αυτό μέχρι το απόγευμα. Δεν βλέπω καλά. Μπράβο, ρε. Έχω γαμηθεί τελείως. Δεν πρέπει να ψιλοκόψεις, λέω εγώ. Να ξέρεις, ο τίτλος είναι έτοιμος στον τρόπο. Θα τα βάλεις εσύ. Τι έκανε. Άνοιξες, τελείωνε. Άνω, ξέρεις τι ξενέρα έφαγα το πρωί. Άμα ακούσεις, άκου. Εκείνο το πρωί είχα δέσει το καράβι στον Πειραιά και όλα αυτά. Από το χθες το βράδυ να το ανοίξω το πρωί να το ξεκινήσω το δρομολόγιο κανονικά. Είχα βάλει και τα waypoints. Ξεκινάω το πρωί εκεί, βάζω αυτόματο. Κλείνω οθόνες. Πάω σχολείο. Και έρχομαι πίσω από το σχολείο, ανοίγω οθόνη εδώ που είμαι. Δεν ανοίγει οθόνη, τι διάλογο έγινε. Και βλέπω το λάπτοπ είχε κλείσει ρε μαλά, είχα ξεχάσει να βάλω το φορτιστή. Μπράβο ρε φέδο. Δεν ξέρεις τι ξενέρα έφαγα, τι ξενέρα ήταν αυτή που έφαγα.
Εντάξει, εδώ πέρα το θέλουμε το κύμα. Είναι μικρά αυτά και κουνιούνται και με το λίγο. Το μεταξύ με το που έφυγα από Πειραιά, 123 FPS. Ναι ρε, και εγώ τώρα σου φτιάχνω 200. Φίλε, δεν ξέρω εγώ ψηθεί μέσα Χριστούγεννα να πάρω το άδρος που είναι. Ωπα, δες πως πάει ρε το όντο. Από πού? Από Just Me. Από Just Me. Ας έφερα κι εγώ. Φίλε, το σκέφτομαι. Γιατί ο τυπάς, θα σας πω, έχει ένα πολύ καλό. Αύριο μεθαύριο κάνει update, π.χ. ξέρω εγώ στο Άνδρος Queen, θα σου δώσει δωρεάν το update. Που ήταν ευρώ το σωστά. Καλό αυτό. Ποιο θες να πάρεις τώρα από τον Τζασμίν? Ο Άνδρος Queen. Για να κάνω... Και πόσο το έχει? 30. Έχει site αυτός? Όχι ρε, στο Facebook. Κάτσε, δεν τον έχω δει αυτόν. Τον έχω ακούσει, αλλά δεν τον έχω ψάξει ποτέ. Φίλε, το Superstar που έκανα την προηγούμενη φορά δρομολόγιο, δικό του ήταν. Κάτσε, πώς το λένε, Τζασμίν στο Facebook. Γιάννης Τζασμίν. Τα έχει ρυθμισμένα αυτός ή τα έχει αδουμάκι? Κάποιοι Τζασμίν, δεν ξέρω. Τα έχει ρυθμίσει ρε εσύ. Εντάξει, άμα δεν σε αρέσει το ρύθμισμα, κάτι κάνουμε και εμείς από πίσω. Ναι. Αυτό μου έχει πει και ο Τσιριγότης. Πουμπουκί που είσαι! Αυτός είσαι ρε Φάνο. Έξω τίτλο. Α, μπράβο. Ωραία. Διαβάστε το καλά, μπασταρδάκια. Αυτό το περιεχόμενο δεν διαδέσαι ότι στήριο. Ωραία, θέλω να το κάνω καρφίτσο μου εγώ. Καρφίτσο. Πού έχει πλοία ρε ο Τζασμίν? Όχι κάτι φωτογραφίες λοιπόν. Ρε εσύ του στέλνεις μήνυμα. Α, δεν τα έχει έτσι φωτογραφίες? Όχι. Κύριε. Κάποια τα ανεβάζει, τα ανεβάζει σε ομάδες πιο πολύ αυτός. Αλλά μου του στείλεις μήνυμα και του πεις θέλω το τάδε, σου δώσει. Α, λέγεται Virtual και Vehicle Simulator. Αυτό δεν είναι το μάτι. Όχι, έχει και ο Τζασμίνι να παρόμοι. Πάμε να δεις Χριστός γεννήθηκε στην άκρη της γης. Αυτός έχει Discord. Αυτό που κάναμε το Χριστόφρο είναι καλύτερο. Ο Χριστόφρος θα μείνει Πειραιά και εγώ θα μείνω Σπέτσες. Θα κάνει την επιστροφή ο Χριστόφρος. Λάθος όνομα έχεις. HDFX. Βάλε, τελείωνε. Τώρα δεν βγαίνω, αλήγε σου λέω. Έλα, τελείωνε, ένα κλικ με. Γιατί? Γιατί θα τον έχουμε δει. Γεσου, περίμενε. Αν αυτός έχει και Discord ομάδα. Όχι. Όχι. Για λίγο να δούμε τα βιντεάκια. Να δω αν ξεκιάζουν. Τότε που ξεκιάζουν. Εδώ βλέπω έχει και free κάποια. Δεν ξέρω ρε παιδιά, ρωτήσεις γιατί δεν τους στέλνετε μήνυμα. Κάνε τον φίλο, θα σας δεχτεί. Έχει και free. Έχει εδώ λέει Ιζαμπέλ. Στείλε μου λίγο μόλις. Νίτζα Σκανδινάβια. Όταν έχει free λέει. Γαμπριέλα. Είπες προ, πως έλεγες το όνομα βασικά? Κάτσε να στείλω μια δεύτερη. Έλα. Σε λένε. Σου έχω στήσει discord.lia, ρε στείλω μου στο discord. Δεν το λέγεται, θα το κλέψουμε. Όχι ως αρχίδια μου, αλλά... Παραφέρθηκα. Και λέει, μου στέλνει το όνομά του και το φωνάζω δυνατά. Ναι. Στα αρχίδια μου.
Αφού σε τέτοιο σου, γιατί το λες εσύ? Ξέρω, σε περίμενες, σύλλο. Θέλω να δω γιατί κάνω κάτι το review του Sailor. Όλα, στείλε μου. Ναι, εντάξει, είδα πως το λένε. Έχω μια φωτογραφία με εκεί με κάτι να καταλάβεις. Ναι, ρε, το είδα, είδα. Σωστό και εγώ, Netflix. Τι μου είπες πριν να σου στείλω, τι να σου στείλω, μου είπες πριν, να άκουσα. Το... το τέτοιο, μωρέ, το προφίλ, να δω. Μπες στο Facebook και πάτα Γιάννης Ντάσμος. Θα στο βγάλω. Ναι, ρε, αυτό σου λέω, ρε, στείλω μου αν μπορείς. Κάτσε, περίμενε. Βάμπλου. Περίμενε. Αχ, κρίσου ένα λεπτό. Να βλέπεις τα waypoint τώρα. Τα βλέπα και πριν. Α, όντως. Από το last υπάρχουν τα waypoint. Κοίτα, έχει ωραία συνομαδική, ε. Εν τω μεταξύ, κοίταζα στο YouTube τον Ίσος Ρόδος σε διάφορα βίντεο και έχουν βίντεο με τον πατέρα μου που δένουν στα ψαρά. Κάνει ένα μέτζο. Φωτό. Ε. Είπες χρυσά φορά, δεν άκουσα. Είσαι. Είσαι και τα πένω τώρα με το παιχνίδι. Πάνω. Ναι. Δεν του ανέβαζε λίγο το ντάμπενινγκ, το βλέπω χοροπηδάει αυτό, έχει απλά κουνάει. Είναι δελφίνι. Ούτε σου άλλες αυτά, ξέρεις τι χωρισμό έχουνε. Καθόλου. Δεν έχουν. Δεν έχουν. Δεν έχουν. Και καλά και πάλι δεν χοροπηδάνε έτσι, ρεσί. Ποιος το είπε, έχεις μπει σε δελφίνι. Έχεις ταξιδέψει ποτέ με τέτοιο. Ναι. Παιδιά, έχω ταξιδέψει πολλές φορές. Προπηδάει για πλάκα. Πες σου όχι τρία... τόσο πολύ. Ποιος το είπε ρε, δε. Άμα έχεις πάει με άπνοια, πώς θα το καταλάβεις. Για πήγαινε λίγο με 3-4 μποφόρ, θα σου πω πώς πάνε. Δεν σου λέω παραπάνω, 3-4. Δεν σου λέω εγώ με 3-4 μποφόρ. Για πήγαινε με 3-4. Αυτά πρέπει να έχουν απαγορευτικό στα 5 μποφόρ, εντάξει. Τα 5 κόβονται. Τα 5 κόβονται. Πάνω τα 5 κόβονται, ναι. 5 με 6 κόβονται αυτά. Α. Είναι λογικό. Όχι, στα 4 με 5 κόβονται αυτά, με συγχωρείτε. Και στα 6 με 7 κόβονται τα fly cut. Και 7-8 τα συμβατικά. Το θυμάμαι γιατί το είχα δει στο λιμενοαρχείο στη Σκιάθο. Που είχαν το πίνακα με τι πόσα κόβονται. 7 με 8 συμβατικά δεν κόβονται, απλά το έχουν έτσι και καλά. Για χαρά ταξιδεύουν για να βγάλει τα λεφτά του η εταιρεία. Να βγάλει τα λεφτά της. Λέει ότι τότε από το λιμενοαρχείο. Σκιάθο. Ναι, μια γνωστή τη μόνη μου αλλά έχει ταξιδέψει με απαγορευτικό. Απαγορεύονται να πάνε μετά πάνω από αυτό το ταξίδι και πάνε αυτά. Λογικό.
Ρε εσύ, αυτά είναι εικονικά. Μια χαρά πάνω σου λέω. Έρχομαι παιδιά. Απ' την Πάτρα σου λέω έχει φύγει το τσάμπιν με 9 μποφόρ. Το ίδιο βαπόρ είναι. Συμβατικό μου λες. Το ίδιο μέγεθος έχουνε. Συμβατικά. Το ίδιο μέγεθος έχει το τσάμπιον με το Superstar, με, το, με τον Απόλλωνα, τον Ταπώνων Τεράστιλεο. Με τον Blue Star Paros, με το Δήλος, με... έχουν τέτοιο κυβώς το ίδιο μέγεθος. Δεν σου λέω αυτό, αλλά και το τσάμπιον. Πάνε με 9 μποφόρ και δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Μια χαρά καταλαβαίνουν, κουνάνε, δεν ξέρεις. Όχι πολύ. Κουνάνε κι αυτό. Κουνάνε επειδή πολύ. Έχουν δεν, βάλει δεν, την μπάλα. Δεν είναι τέτοιο το κούνημα, ρε φίλε, που το καταλαβαίνεις στο μυαλό σου, ρε φίλε. Πώς τα μικρά. Κουνάνε γιατί λόγω της πάπιας που έχουν πίσω. Δεν την πάπια. Έτσι. Καλησπέρα σε όλους. Έτσι λέμε εμείς. Είτε. Τρελή πάπια. Αυτό που δεν νιώθει, ας πούμε, θα νιώσει δύσκολο να κουνήσει είναι το 11. Πολύ σταθερό βαπόρε. Βέβαια συνήθως έχει περισσότερο βάρος, ξέρεις. Και το ίδιο λίγο πιο μικρό τον ίσως Ρόδος, να ξέρεις. Δεν κουνάει. Καθόλου δεν κουνάει. Είναι πολύ πετυχημένο για πονέσικο τον ίσως Ρόδος. Πώς το είπες? Πετυχημένο. Όχι. Τι είπες, ότι είναι κινέζικο? Ιαπωνέζικο. Είπα κι εγώ. Αλήθεια σου λέω, τρόμαξα για λίγο. Όχι ρε. Είπαμε. Είναι πολύ σταθερό βαπόρε. Δεν νιώθει αυτό. Τα Ιαπωνέζικα είναι σταθερά. Κοίταξε, είναι Ιαπωνέζικα που κουνάνε. Το Σάμος, βασικά το Σάμος δεν ξέρω αν είναι Ιαπωνέζος. Είναι. Το Σάμος Ιαπωνέζικο είναι και δεν κουνάει τόσο πολύ. Άμα πήγες με Φορτούνα είναι λογικό. Όμως δύσκολο κουνάει, να ξέρεις, πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή, άμα είναι να κουνήσεις, πες να έχει φουρτούνα. Είναι στιβαρό. Ψηλό. Δύσκολο να κουνήσεις. Α, το ψηλό μειονέκτημα είναι στο κούνημα. Πάντα. Όχι σε όλα. Σε όλα, ρε εσύ. Όταν είναι πιο ψηλό ένα βαπόρι, τόσο πιο πολύ ρόλινγκ έχει. Υπάρχουν σε κάποια που δεν ισχύει. Σε κάποια που δεν ισχύει. Τα περισσότερα δεν ισχύει αυτό που λες. Κάποια όχι, δεν ξέρω γιατί. Σε ποια δεν ισχύει? Γιατί το Superfast 1 έχεις δει πως πάει, έχεις δει να κουνάει. Είναι ψηλό. Όπα. Όπα. Είναι ψηλό. Το Superfast 1 δεν είναι ψηλό. Ποιος το είπε? Κοντό βαπόρι. Έχεις δει πως έξω, πως πάνω είναι. Αυτό σου λέω. Ψηλή είναι η μπάλα του. Το Superfast σαν βαπόρι είναι κοντό βαπόρι. Και στο ύψος του Κρήτη. Λίγο πιο ψηλό από το Κρήτη είναι. Εγώ γιατί και ο ύψος σου λέω, δεν σου λέω για άλλο ύψος. Το fast δεν κουνάει γι' αυτό. Το fast κουνάει γιατί πίσω η κατασκευή του είναι απέσια. Αυτό δεν σου το λέω τώρα έτσι εγώ επειδή το κρίνω εγώ την απέσια. Το έχω ακούσει και από πλήρωμα μέσα να το λέει. Κατάλαβες. Α, είναι, φαίνεται κιόλας. Φαίνεται. Και μου είχε πει κιόλα. Ναι, άμα το έχει πει ένα φίλο μου αυτό. Ότι γενικά κουνάει όταν πηγαίνει πιο χαμηλή ταχύτητα. Ναι, ισχύει αυτό. Ενώ όταν πηγαίνει, λέει με 22,5 δεν του κουνάει καθόλου. Όχι, όταν πηγαίνει με 22,5 κουνάει. Απλά όχι τόσο πολύ όσο να πηγαίνει, ξέρω εγώ. Ναι, κατάλαβε. Δεν το καταλαβαίνει. Δεν το πολύ καταλαβαίνει αυτό. Ναι. Γιατί όσο το καράβι προχωράει πιο γρήγορα, βυθίζεται πιο πολύ την μπάλα του. Είναι όταν είναι πιο αργά, βγάζει πιο πολύ το ένα. Είναι αυτό που σας έλεγα για χτες μόνο. Ότι το ένα όταν πάει πιο σιγά βγάζει και πολύ από νερό. Κάνω
Ανάφυλοφα, ναι. Ξέχασα. Έχει ξεκινήσει ο τρόπο, Χριστόφορο. Έχω ανοίξει. Τι έγινε? Εγώ θα ρε ένα live βλέπω. Ωραία, τώρα μας έσπαξε και η μπάλα που μας έκανε. Ωραία, φύγαμε. Ποιο κρίστα 15 λεπτή. Ξεχάσεις πόσο γρήγορα είναι που κατεβάζεται εκεί. Κολλάει μου, δεν κολλάει τίποτα, κομπλέ δεν είναι. Ναι. Έλα Θάνο, έλα ρε. Πάνω, πού είσαι πάνω. Πάνω. Χριστόφορε. Περίμενε το καλά, δεν το καλά. Χριστόφορε. Να το. Δεν βγαίνει καλά, θα βγεις λίγο. Χριστόφορε. Χριστόφορε. Δεν σου βγαίνει. Παναγιώτη. Πόσο της έχει κάτω το πας εσύ? Ανάλογο, 33-34. Όχι, της 100. Να σου πω, το ίδιο δεν θα κάνεις με εμένα απλώς το αντίστροφο. Ναι. 92 εκεί. Αυτά τα τσιμπάς λίγο, γιατί είναι έτσι η ρυθμισή τους. Τι κάνεις Παναγιώτη, δεν μας μιλάς. Ωπα, θα ανοιχτεί η κάμερα, τι θέλουμε ανοιχτεί. Όλοι δεν είχαμε μέσα. Τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια. Καλύτερα δεν γίνεται, σου λέω. Απόψε θα περάσουμε καλά. Άντε απόψε η Ζώζεφη. Πού? Ε? Πού έχει? Εμένα, εδώ που μένω. Έρχεται η Ζώζεφη, με αυτό μισή ώρα. Άμα καθίσουμε τα αυτή και βγάλει φωτογραφίες, είπα και εγώ. Τι κάνεις ρε Θάνο, καλά είμαι Παναγιώτη, εσύ πως είσαι. Πάτσπορ. Άμα ρε Χριστόφρε, πάλι λάθος το έβαλες το όνομα. Ένα ακόμη πες δεν είσαι ικανός να κάνεις. Α, τι λες. Εγώ να το πω πάλι λάθος. Ούψ. Εσύ το είσαι λάθος! Κάιντρο, Blind Dolphin πρέπει να είναι το σωστό. Blind Dolphin είναι. Και το Hydra με το N το έχεις ενωμένο, κολλημένο. Το έχω τώρα. Είδα το Hydra. Τώρα το είδα. Δεν πειράζει.
Ωραία, ένα λεπτό chat, ένα λεπτό, be right back. Εσένα πέντε, εσένα έκλεισε το session. Μένα έκλεισε. Ναι. Δεν άνοιξε, για πες. Άρε, Ντάνο, θύμερα, Χριστόβουλ, τα κινέβρα. Πες να το ξανά στείλε. Όχι ρε φίλε, τι άλλαξα, στην περιγραφή κάτι άλλαξα, μη στέλνει συνέχεια ειδοποιήσεις. Άλλαξε κάτι στην περιγραφή ρε, και ξανά στείλε ειδοποιήσεις. Δηλαδή και στο... Όχι, εντάξει, το κουμπούλι δεν είναι αισθητικός. Πάμε σιγά σιγά. Πολύ σαμπή. Ο Δημήτρης θα μπει. Λίγο πιο μετά, έτσι, το ρόλι. Τι είμαστε εδώ. Α, κατέβασε λίγο εγώ τρελαίμαι τώρα εδώ. Εγώ το βάζω σε 7.5. Πώς. Αυτά τελευταία στιγμή κόβουν. Θα βλέπεις κάνω μία και προσγειώνω. Ναι, δεν είσαι στο πτήρι στον πειρά. Φρρρρρρρρρ. Απόψε θα περάσουμε καλά. Και πλέον δεν έχει δελφινιά. Πάμε για αύξηση. Δίνουμε μυθική. Ωραία. Ωραία, δεν είσαι Θάνο. Διά λίγο ισχύει τώρα. Προσοχή παρακαλώ. Σας πληροφορούμε ότι σε λίγα λεπτά προσεγγίζουμε στην Αίγινα. Παρακαλούμε όπως ετοιμάζεστε για αποβίβαση. Σας ευχαριστούμε θερμά που επιλέξατε την Hellenic Seaways για το ταξίδι σας αυτό και ελπίζουμε να σας έχουμε σύντομα κοντά μας. Attention please. We would like to inform you that in a few minutes we will approach the port of Aegina. Please be ready for your disembarkation. We thank you for choosing Hellenic Seaways for your voyage and we hope to see you soon on board. Thank you. Όλα αριστερά. Μεταξύ, τα παλιά, ο Βένους που έχουν ένα μεγάλο τιμόνι, το γυρίζουν λες και... Αυτό είναι τιμόνι από σκάνια. Εσύ, ο Μάκης πώς έχει βγάλει Κρήτη 3. Το Κρήτη 3 ήταν τέτοιο φανταστικό πλοίο του Μαρινάκη. Μαρινάκη. Προφανώς, αλλά... Καταλήψει το πλοίο. Τίποτα ρε, 40 λεπτά πάμε. Πέρασα 40 λεπτά μου. Μέλα καλό, μέλα, έλα, έλα, σε βάλω προς ανάδο. Γιατί μόνο με πρόσωπο δεν καταλαβαίνεις να κάνεις δουλειές. Κάνω νομίζω λίγο βρήκες. Μα ούτως ή άλλως αυτά κουμπάνε ρε παιδιά, αυτά κουμπάνε. Γι' αυτό τι έχει λάστιχο τα... αρέσει. Έχει λάστιχο αυτό, δεν είναι. Αυτά ούτως ή άλλως κουμπάνε. Α, και βλέπω το live του, δεν βλέπω τίποτα, απλώς άκουσα το ντουκ. Το ντουκ ούτως ή άλλως κουμπάνε. Άρα και εσύ πήγαινε λίγο δεξιά-αριστερά, ε. Αυτά είναι το φυσιολογικό τους να βρίσκουν. Έλα, που δεν έχουμε κάτι προβληματικό.
Ναι, ξέρεις τι παρατήρησα. Ότι διαγράψει το game αυτό που σου έκανα χθες που θα σου πολεμάνε στο call. Πάλι κολλάει ρε φίλε, έχω πάλι drop FPS. Μάλλον πρέπει κάτι να κάνω με τα γραφικά μου. Βλέπεις ότι τις ρυθμίσεις και τα. Ναι, αυτό θα δω. Γιατί στην αρχή... Άνοιξε κοινή άμα θες, κάτι σε βάλω ρόλο, ανοίξει κοινή να σου πω τις ρυθμίσεις, πάμε πάμε. Ναι ρε, γιατί στην αρχή... Στην αρχή δεν είχα τους χάρτες και αυτά και δεν μου κολλούσε καθόλου και με το που έβαλε το χάρτη, έχω ένα delay. Αλλά αυτό μπορεί να είναι και από το PC σου ή το laptop σου τι έχεις από πίσω. Όχι, 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 μια χαρά είναι φίλε, σε όλα τα άλλα games είναι μπόμπα. Μόνο σε αυτό το παθαίνω, δεν ξέρω γιατί. Παπίνι. Παπίνι, το παπίνι, το ταπίνι. Το ίδιο είναι. Ταπίνι, ο παπίνις ταπίνις. Ταπίνις. 4 λεπτάκια, πήγαμε. Ωραία, βάλουμε λίγο το τέτοιο. Ναι, ναι, το έκανε τώρα. Κάναμε ένα από εδώ, θα βγεις έξω. Ναι ρε. Άνοιξε, πασά μου, άνοιξε. Άνοιξε, συνομώ. Μόνο παράποδα, έτσι πως τα πάει να κάνει έτσι με τους κάβους, θα το χτυπήσει, θα φύγει. Λοιπόν, πάτα το OU, με το που μπει στο παιχνίδι, πάτα το OU. Γιατί κολλάει ρε φίλε. Λογικό, δεν είναι. Λέει που έχω και να φωγέρνει. Μεγάλωσε λίγο το παράθυρο, μεγάλωσε λίγο το παράθυρο. Ποιο? Τι είναι? Το ρυθμίσον, μεγάλωσε το λίγο, πάτα το τρίγωνο, το τετράγωνο. Αφού είναι σε μένα. Ε? Τετράγωνο, αφού είναι. Εγώ το βλέπω μικρούτσικο. Όχι ρε το παιχνιδιού. Το παράθυρο το ρυθμίσεων. Πριν λίγο. Α! Ναι ρε. Ωραία λοιπόν. Μου έχεις κάτσει και σύγκλω έξω τον Πειραιά. Παιδιά λίγο σχεία. Εκεί που λέει ρεφ ρεφ. Πάνω πάνω. Το κλικάρεις και βάζεις. Παίρνεις τη ροδέλα, πας τέρμα πάνω και βάζεις το πρώτο. Εσύ reflect το έχεις άνω. Όχι. Πατάς, πάτα land. Θα πατήσω. Land, land, από κάτω land. Ωραία, λοιπόν θα σου πω εγώ ποια κουτάκια θα έχει stick, έτσι. Ναι. Αφήνεις stick μόνο το πρώτο και το τελευταίο, όλα τα άλλα τα βγάζεις. Ωραία. Και στα graphics, βάλε αυτές εδώ τις ρυθμίσεις που σου στέλνω. Στην φωτογραφία εγώ για να παιδευόμαστε. Τώρα να έβασα 3 FPS μου. Στα κάνεις σε όλα τα πλοία αυτό. Ναι νομίζω. Αν μετά είναι κάποια τέτοιο. Κάποια, πώς το πω, τα πλοία μέσα που έχουν το πάνελ. Το ραντάρ και όλα αυτά, αν έχουν κάμερα. Γιατί υπάρχει η δυνατότητα να βάλεις κάμερα να βλέπεις μέσα από το πλοίο έξω. Αυτά σου ρίχνουν πολλά FPS γιατί σου ξαναφορτώνει το παιχνίδι. Οκ. Βάλε αυτές τις ρυθμίσεις και παίζεις λίγο ανάλογα. Πρέπει να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Έλα ρε. Αυτό ο controls, γιατί πώς θα έχεις κάνει τόσο, πώς θα έχεις μικρή τόσο πολλά. Ποιο? Το show controls. Το ποιο? Κάτσε λίγο να κράσω αυτή. Εσύ το... Αυτό το παραθυράκι λες. Αμάρε Χριστόφορε, τι AHFD. Το H το έφαγες πάλι, ξαναβγες και πες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, κάτσε λίγο να κλείσω το σερβί και να το ξανανοίξω. Ναι, γι' αυτό το κάνεις έτσι πριν, ναι. Όχι, πριν ότισε το σερβί. Σαν να είσαι εξελίγω. Όχι, ξεχάσα το έξω όντως. Αφού είσαι τρόμπας. Σε έχει περάξει και σαν η ζάχαρη στο κεφάλι μου φαίνεται. Περάξει στο σχολείο.
άφηξη στα πέθα. Ε, μέθανα, συγγνώμη. Ναι. Πάει αυτό ήταν. Γαμόρο μαλάκα. Εντάξει τώρα. Ρε μου κράσανε ρε. Και κάποιο λόγο πιάνει πολύ δροδιπιές. Από όσοι είχα πει. Ή πιο ένα flying cut έχω βάλει. Ε, σου λέω εκεί που... πέρα είναι τέτοιο, τα πάνε. Στην αρχή τις πρώτες μέρες που είχα βάλει το χάρι δεν κόλλησε καθόλου. Τώρα για κάποιο λόγο κολλάει. Πήγαινε σπονάρισε και τον πήρα. Πήγαινε σπονάρισε και τον πήρα. Πήγαινε σπονάρι καπόλου. Πειράσε όλους έτσι ή κολλάει. Κάνω και εδώ τώρα. Πειράζει γενικά δεν είναι ωραία, πού να σπονάρα. Σπονάρε όπου να είναι, μέσα στη μέση του γύρου. Πω... αλλά κόσμο ζήκιο έχετε. Έχω μέχρι σπονάρει κάπου στο εξωτερικό, εκτός Ελλάδας. Ρε εσύ, στον Πειραιά όλοι 10 με 12 FPS πιάνουν τα πλοία. Ο βλάκας ρε, αντί να πατήσουν να ανεβάσουν το throttle, πάτησα το stereo thruster. Με το κόλλησο. Κάποιος θέει γι' αυτό. Ωωωω, τέλος τώρα. Έτσι θα σε λέμε από εδώ και πέρα. Κάτσε να το πούμε στον τέτοιο μόλις μπει στο Γιάννη. Κοίταξε, άκουσε, με έχει διαφορά την ώρα που πατάς κατά λάθος. Φύγαμε, απογειωνόμαστε. Φύγαμε. Αναχώρηση εν πλόγια μέθανα. Μα εδώ πέρα δεν είναι, είναι ανούσιο να υπολογίζεις τι ώρα θα φτάσεις στο άλλο λιμάνι αφού είσαι δίπλα. Ενέρεση. Δεν έγινε. Σαν να παίρνει το λεωφορείο είναι. Όταν είσαι στο λιμάνι. Απόψε θα περάσουν. Άντε αρχίζει και η έξω λίγο. Ε? Αρχίζει και η έξω λίγο λέω. Κάτσε το με βάλει την κάρτα. Πάω να το δω εγώ στην τηλεόραση από εκεί στο σαλόνι. Ω, Ζήνη! Ξεκινάει μέσα. Ήθελα να το δω πολύ τον Ζήνη να ξεκινάει. Ξεκινάει ο Ζήνη. Λοιπόν, βασικώς. Αθανασιάδης, Σιντιμπέ, Βίτα μου κουντί Μοχαμαντή. Okay. Σιμάνσκι, Ελίασον, Γκατσίνοβιτς, Μάνταλος, Ζήνη και yeah. Γκαρσία. Και για αλλαγές έχουμε το Θεοχάρη για τέρμα, εντάξει. Ρώτα, Μίτο, Γλουχαντζησαφή, Γιόνσον, Γαλανόπλο, Λαμαράνα, Πανβέρτ και Ζούμπερ. Μια χαρά είμαστε. Ο Ζούμπερ και το Γαλανόπλο λογικά τους βάλει. Σίγουρα. Και ο Λαμαράνα μπορεί να μπει. Ποιος? Φίλε, το καλοκαίρι που είχε παίξει ο Λαμαράνα, καλό παιχνίδι. Εγώ θέλω να δω το Ζήνη τώρα, θέλω να δω πολύ που τον έβαλε βασικό. Τις πορτοκαλί εμφανίσεις θα φορέσει σήμερα η ΑΕΚ. Άντε, ωραία. Ο Ζήνη όταν βγει θα μπει σε θέση του Τσούμπερ λογικά, ο Ζημάνσκι για τον Γιόνσον, ο Γαλανόπουλος για κανέναν αριστερό. 11 συναντήσεις στο Πανετολικό ΑΕΚ. 3 νίκες ο Πανετολικός, 0 ισοπαλίες, 8 νίκες η ΑΕΚ και τα γκολ είναι 10-23. Θα σου πω, ακριβές σκορ, Θάνο. Θάνο. Ή 0-2. Ή 0-2 ή 0-3. Τα ένα εκ των οποίων γκολ θα το βάλει ο Ζήνη. Γκαρσία ή Ζήνη σκορές. Ο Γκαρσία πίσω από το σκουράρι σίγουρα, θα σκουράρι σίγουρα με αυτήν την ομάδα. Εγώ θέλω μια κεφαλιά, εδώ σκουράρι κεφαλιά με τον Άγιο.
τώρα με την Ένα γκολ ρε παιδιά, ένα γκολ θα έρθει. Η 0-1 θα έρθει, εγώ πάλι ικανοποιημένος θα είπε. Και εγώ να σου πω την αλήθεια. Να τα θέλουμε και τα πούμε. Γιατί στο τέλος του πρωταθλήματος με το Μαθηνικό, πέρσι το τσάκι είχαμε τα γκολ. Όχι, και ήταν στο μεταξύ μας γκολ. Ναι. Ναι, στο μεταξύ μας γκολ. Στα μεταξύ μας παιχνίδια ήταν τα γκολ. Άμα μέσα στη Αγιά Σοφιά τότε ο Γκαρσία που είχε χάσει το πέναλτι το έχει βάλει, θα ήμασταν πρώτοι εμείς. Γιατί τα γκολ θα ήταν 2-3. Κατάλαβες. Μαλάκα, χτες ο Βατρό πάνω το Θανάκο έπαθε, ο Μπρινιόλι τι έπαθε. Καλά, εντάξει, έφυγε άκλα αυτός. Τον πάρει άκλα αυτός, ρε. Είναι μη γελάς, μπορεί. Ναι, αλλά εντάξει, το βλέπεις, δεν συνέχισα να τον πληρώνουν και βλέπεις πως κάνει, μαλάκα. Μπορεί να είναι και αυτό που λέει ο Θάνος να το κάνει επιτίδες για να φύγει, να τον πάρει κάποιος. Ναι ρε φίλε, εσύ το κάνει. Πάρει ΑΕΚ ρε. Δεν ξέρω, πάντως θα μου φαίνεται ένα περίεργο Μπρινιόλι στην ΑΕΚ. Γιατί ρε. Δεν ξέρω. Εδώ ήρθε ο Μαρσέλος στον Ολυμπιακό ρε μαλάκα. Καλά αυτό άστο, ήτανε αλλού. Ήταν αλλού αυτό τελείως, ήτανε η μεγαλύτερη αποτυχία που έχει γίνει ποτέ. Πραγματικά ο Μαρσέλος στον Ολυμπιακό ήταν η μεγαλύτερη αποτυχία μεταγραφή. Έκανε μαλακή που δεν τον έβαζε. Πιστεύω ότι αν τον έβαζε κάτι γινόταν. Ανούσια μεταγραφή ήταν μωρέ και αν τον έβαζε. Το ίδιο και με τον Ροντρίγκης. Ο Ροντρίγκης δεν έκανε πολλά πράγματα. Θα νομίζω μια χάρη. Τι. Μπορεί να μου ξέρει λίγο τα γραφικά το νερό που έχεις. Γιατί τα έχασα. Καλά. Περίμενε. Έλα ρε φίλε. Τα είχα πριν την άλλη, τα έχασα. Είχα και δεν με ψάρω. Πού τα έχετε βρει αυτά, ποιος, σε ποιο ρούν τα έχετε στείλει να σας τα φτιάξω. Εγώ τα έχω ξεχάσει. Ναι. Α. Αν σου στείλω Θάνο και ας πλήρως δεν έχω θέμα να μου το φτιάξεις. Αν μου. Αν σου στείλω λέω να μου το φτιάξεις.
Να έχει το δύσβατο εγώ με το Ρόδος. Τον ιστό στενό στην Άνδρα και στην Τίνο. Ο Ολυμπιακός θα παίξει στους 16. Ναι. Θα δείξει. Τον άκουσα. Θα δείξει για την Ευρώπη. Ναι ρε φίλε, εγώ πιστεύω ότι την έχει ο Ολυμπιακός. Γιατί και στην Ευρώπη έχει ιστορία. Είναι... Καλά σου λέω, θα δείξει. Δεν είναι τίποτα σίγουρο. Καλά, αυτό εννοείται. Εδώ έφαγε 4-5 από τη Φράιμπουργκ μέσα στο Καρεσκάκι. Αλλά... Όχι, έξω. Άξω ήτανε. Α, έξω. Ναι. Αλλά και μέσα και πάλι έχασα τη Φρέμπουργκ, δεν έχασα. Όχι, νομίζω. Ναι, έχασα τη Φρέμπουργκ. Μέσα. Σίγουρα. Άλλο δεν είχε χάσει. Κάτσε εδώ και θα σου πω. Και κοίτα το. Καλά, όχι και εγώ το θυμάμαι καλά, αλλά νομίζω είχε χάσει μέσα στο Καρισκάκι. Με απέζει 6 η ώρα. Με τη Φρέμπουργκ, ναι, είχε βγει 3-2. Έχασε 2-3 για κέντρα, ναι. Έχασε 2-3. Τίποτα, δεν. Αυτό που κάνουμε οι ελληνικές ομάδες που η ΑΕΚ είχε νικήσει 3-2 από την Brighton. Γιατί ρε φίλε τώρα πάλι τέτοιο. Χάρη σε πέναλτι, πέναλτι που δεν ήταν εδώ στο της Brighton, πλάκα μην κάνεις. Το θυμάμαι. Ξέρεις τι μου σπαστά τα νεύρα. Αυτό που γίνεται, αυτό που κάνουμε οι ελληνικές ομάδες που νικάμε εξωτερικά τα πιο δύσκολα μάτς και μέσα στην έδρα μας χάνουμε από μαλακίες. Φίλε, εντάξει, όχι, δεν μπορείς να σπαστά. Όχι μόνο αυτό ρε φίλε, χθες, πότε ήταν, έπαιζε Freiburg με West Ham και West Ham νικούσε ρε φίλε και εμείς είχαμε νικεί του West Ham τώρα. Αυτό κάνουν οι ελληνικές ομάδες σου λέω. Νικάνε τις έξω σε δύσκολες ομάδες και μέσα στην έδρα τους κάτι παθαίνουν όταν παίζουν ελληνικές. Γιατί τρεμοποιείς σαν τρελό, γιατί έχουμε το κύμα ανοιχτό ρε. Χειριδέα σου. Άμα είναι λάδι θάλασσα. Δεν τρεμοποιείς καθόλου. Αυτή είναι η επιφάνεια ρε, και το πιο μικρό κύμα του πουνάει. Δύο μποφόρ να έχει το πουλήθημα. Αυτό που γίνεται. Καλά, δεν μιλάω όταν περνάει δίπλα του Express και άλλο τώρα το τι γίνεται. Θάνατος 29χρονου αστυνομικού από την Πάτρα. Α, εκεί δεν θα κάνουν πορεία, να ξέρεις, εκεί δεν θα γίνει πορεία. Γιατί είναι αστυνομικός. Ναι. Άμα σκοτώνουν κανένα Ρωμά, όμως όλους τους δρόμους, κρίμα το παιδί. Άσυμος τώρα. Άσυμος να ρίξει τους τόνους, το λέει. Άι τώρα. Άστο. Επειδή είναι αστυνομικός. Τίποτα ρε φίλε, να ψηφιστεί νόμος Αμερικής. Νόμος Αμερικής. Καλύτε. Λέει ο νόμος Αμερικής. Γιατί εκεί πέρα είναι όλη η σούζα. Ναι, αλλά τόσο πολύ ρε φίλε. Αυτό είναι δόνηση κινητού. Δημήτρη κι όμως έτσι που να είναι, να ξέρεις. Έτσι που να είναι. Εγώ θα πω το άλλο. Όπως να σου πω κάτι, γιατί στην Αμερική όλοι ακούν τους νόμους. Την Ελλάδα τι αυτοί πρέπει να έχουν εξαίρεση, όχι. Απειλή του αστυνομικού, βεβαίως θα βγάλει όπλο να ρίξει. Βεβαίως. Θέλεις τώρα αλήθεια να γίνουμε Αμερική. Γιατί σαν πολύ το έχουν δει. Ο αστυνομικός που σκοτώθηκε από λάθος άλλου του περιπολικού του μπροστά σκοτώθηκε επειδή μάτισε φέρα και έπεσε πάνω.
Ναι, ρε, εσύ. Γιατί όμως ποιος έκανε όμως επικίνδυνο λιγμό. Δεν το σκοτώσα. Ποιος έκανε επικίνδυνο λιγμό όμως. Ναι, ο δράστης. Κουνιέται, Δημήτρη, να ξέρεις. Κουνιέται. Έχω ταξίδευε για τόσο λόγο. Πού μπορώ... Α, πού μπορείς να βρεις το Blue Champion στα άσπρα. Κομπολίτη, ανέλαβε το παιδί από πάνω. Να βρει το Blue Champion στα άσπρα. Έχετε βγάλει το κυπλίο. Blue Champion το έχω βγάλει, ρε, έχω κάνει δρομολόγιο. Ναι, στα άσπρα είναι. Ναι, ναι. Το έκανα τέτοιο που λύστα σε αυτό. Όπως και τα δίλης και πάτε. Και αυτά γιατί λέω κάτσε να το δίλες και το πάτε στο χωδί. Πάει το λευκό αυτό το δίλη. Ας έχουμε σε 2 λεπτά. Έχω στο Γιάν. Γιάν. Αυτό που τον πρινιόλ.
θα πίνεις. Μέθα να ανεβάζεις, να ξέρεις. Water level. Και άμα θες και στην απέξω πλευρά, ούτως ή άλλως δεν έχει και πολύ κοινό. Στο μεταξύ ξέρει τη βιωτοστή ότι καμιά φορά όντως δεν βρίσκεις, αλλά το παιχνίδι βρίσκεις γιατί εντάξει, είναι και το boxing και πολλά. Ναι, το έχω πάθει και εγώ αυτό. Πάλι βρήκα. Πού βρήκα! Πού! Τι βρήκε εκεί τώρα! Να σου πω, είδες που σου πιάσε πολύ νωρίς. Χτύπημα. Ναι. Πέρα με τον παπίνο. Βρήκε, στο φάντασμα του Λόχνας. Άσμα. Πάλι βρήκε. Φίλε, δεν ακουμπάω. Δεν ακούμπησα. Εγώ έχω πέσει να έχω 2-3 μέτρα απόσταση. Δεν την έκλεψα. Πάκη ζομπόσκα ή δεν ανέβασα θρέτσο. Συγγνώμη. Ναι. Ζομπόσκα λέω ότι δεν την ανέβασα θρέτσο στο Instagram. Ξόλυνες. Δεν το είδα. Δεν το είδα. Αφού θα τον ακολουθώ σου λέω. Κάνε μια σύντα πριν. Θα μπορέσεις. Ναι. Κάνε μία σέντα μάτι με το μπορείς. Κλείστε μία να μην ακούω. Και εσύ δεν το περίμενες. Τώρα περίμενε. Τώρα γιατί έχουμε να χωρίσεις τώρα. Ο ένας έχει αναχώρηση, ο άλλος έχει άφηξη. Οκ. Έκανε σέντα με το χαμό, έκανε σέντα. Τι ωραία είναι, λοιπόν, να κάνω. Αναχώρηση για πόρο. Πήγαμε. Αναχώρηση για πόρο. Ούρχομαι. Εδώ θα φτάσουμε το φτωχόνο σπόρο, να ξέρεις. Νέος συγκεκριμένος στο κανάλι σας, Αλμπέρτο. Πες και ειδοποίηση το ρολόι. Αν τον έλεγα, Αλμπέρτο. Λέξ. Είδα το μεταξύ πάνε σχεδόν τελείως έξω, ε. Thank you.
πει όλου για τα πόστα. Οχ, μου κλείσε το stream. Οχ, μου κλείσε το. Ε, ρε! Ρε! Ε, έγινε. Ρε! Τι! Έκλεισε τον πιέζε, ρε! Άντε, ρε! Τσάνιξε το. Τι φοβάσαι, μη χρειαστείς να ανοίξεις part 2. Start σου, πατάς και ανοίγει. Ξέρω, δεν λέγε. Τώρα μπορείς να κλείσεις να ακουστώ ή ακόμα είσαι τέτοιο. Ανώ. Ναι. Τι λέω, μπορείς να κλείσεις να ακουστώ τώρα ή είσαι ακόμα σε... Τι θέλεις να ακουστεί. Τι θέλεις να ακουστεί. Να σου πω. Να σας πω, ρε. Ρίχτω. Σε μένα ρίχτω. Καλά, εντάξει. Ωραία, είναι παρατέταρτο, φεύγουμε. Ναι. Έλα ρε. Έλα. Ποιο. Κατά τ' άλλο. Ω, Αλμπέρτο, ευχαριστώ πολύ για την εγγραφούλα. Μετά από κανένα πεντά λεπτά έσκασε. Ναι, σε μένα εδώ πίσω στο YouTube ήρθε πιο νωρίς. Στο κινητό, στο ρολόι. Το Botrix, ναι, ρε. Αργεί, αλλά το πετάει. Πετάει, έχω μάθει πλέον. Πετάει όσες εγγραφές μου έρχονται σε ειδοποίηση. Όσοι εγγραφές δεν μου έρχονται σε ειδοποίηση. Πολλές φορές, κοίτα, αν έχεις κάνει εγγραφή, από εγγραφή ξανακάνεις εγγραφή. Δεν θα την βάλει ποτέ. Έχασα το Γιάννη. Γιάννη. Έλα. Χριστό μπορέ. Καλά, είσαι πριν να κόψεις και όλες, αν το ξεχνάς. Πάλι δεν βρήκα πιθανά.
κέφι εδώ. Πήγαμε. Το κέντρο λίγο το κύμα το έχει κλείσει. Α, απλώς έχει πολύ λίγο κύμα. Ήμουν και κοντά στο λιμάνι τώρα. Λοιπόν, εν πλώ για πόρο. Θέλω μήνυμα στον κρίμα και του λέω σου έρχομαι. Μου απάντησε. Χαχαχαχα, γελάει. Θα το γράψω κατέβα λιμάνι. Πάντα. Ε, μαλάκα, πού είσαι, που κατέβασες με τις πιτζάμες. Εν πλώ για πόρο. Χριστοφόρε σε πέταξε για μία κουφόρα. Να τα πούμε! Να τα πούμε! Τριγωνά καλάντα. Με στη γειτονιά. Χριστοφόρε σε πέταξε για μία κουφόρα. Πάλι δεν έβαλε το χ. Είσαι που μπαίνει που μπαίνει. Βάλε το χ. Πόπο! Πόρε, πόρε, πόρε! Κάω, σας ακούς κανένας γκριμ τώρα. Όχι, εντάξει, είπαμε, εννοείται όχι.
Αν όλο και μόνο. Έχουμε την Πάτρα, έχουμε την Πάτρα, έχουμε την Πάτρα, έχουμε την Πάτρα. Έχουμε την Πάτρα. Ποιο βγήκε, ρε. Α, ο Θάνος. Ο πρόεδρο. Μου πει, είμαι μέσα σε εσύ ή όχι. Είσαι. Εντάξει. Να μπει τώρα, να μπει τώρα. Θα βρέπω όρεξη να κάνω. Μάγκη τώρα που έχω όρεξη να κάνω αστείο με κανένα άτομο, θέλω να μπει. Μην μιλάτε όλοι μαζί. Ευχαριστώ. Τώρα που έχω όρεξη, θέλω να μπει ο τέτοιο. Αυτό που έμπαινε. Θέλει να μπει. Όχι. Όχι. Ναι, μάγκη τώρα έχω. Δεν μπορεί να καταλάβει τι πέρασαμε χτε. Όχι. Όχι, φίλε, χτε το βράδυ. Δεν το έχω όρεξη. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι πέρασαμε χθες το βράδυ. Ήτανε, όχι δεν ήταν. Ήμουνα, δεν ήσουνα, δεν ήταν. Δεν θες να καταλάβεις τι πέρασαμε χθες το βράδυ, άστο. Πήγα τσάπλωσα με πονοκέφαλο. Άστο. Για. Το παιδί είναι παραλαπίπας. Άστο. Και με τη μεταφορική έννοια και με την κυριολεκτική μπορεί. Και μη σου πω κυριολεκτική. Ναι. Ακούγεται λίγο. Άφηξη στο. Πόρο, πού είναι ο πόρο, πόρος. Αφήξεις το πόρο. Εν τω μεταξύ είμαστε live και τα λέμε αυτά. Σκέψου να είσαι κανένα live μέσα. Δεν ακούγόμαστε. Αντάξει, λογικό. Αγχώνεσαι. Δεν πειράζει, γιατί καταρχάς γιατί να κρυφτούμε. Είπαμε και κάτι κακό. Είπαμε, μια αλήθεια. Η αλήθεια πονάει. Άκουσα εγώ, Μάγκης, θέλω πολύ να μπει τώρα αυτός, έχω όρεξη. Όχι! Έχω όρεξη τώρα. Όχι, δεν θέλεις, θα το μισήσεις. Θα πω τα δηλωτά. Όχι. Πού είναι, τον κάνω invite, πού είναι. Είμαι. Να, εγώ δεν τον αναβάζω, λέω. Όχι, εντάξει, δεν τον κάνω. Ούτε το Θάνο θα το πω να τον αναβάσω, λίγο σου λέω. Λέω τον αναβάσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό μου είπε τώρα μεσημεριάτικα. Αυτό μου είπε μεσημεριάτικα τώρα. Δεν μπορώ, ωραία. Για να δω λίγο τον καιρό στο Μπόρο. Στο Μπόρο. Θάνο. Δυνάμωσε αέρα. Έχει 12 κόμβους. Εγώ πέρα από εγώ, Μάγκης. Στο Μπόρο, ρε. Έχει 12 κόμβους, δεν το βλέπω. Εντάξει, άντε τώρα, σιγά. Οι τρεις κόμβους κάνεις έτσι. Κάτω από ηχείο έχει 25 πάντως. Άντε τώρα μην κάνω αυτό. Α, μη σου πω δεν κουνιέται, δεν κουνιέται καθόλου. Δεν κουνιόταν το μεταξύ. Το είδες, κοίτα λίγο. Λιγότερα κουνάει. Ας το έτσι. Ναι, ρε. Λιγότερα κουνάει. Είσαι θα το σπρώχνει κιόλας. Ναι, αυτό. Ωπα, 36 κόμβους αυτά σε σειρέ, κόψε λίγο. Το κείμενο. Όπως σε λέω, μέχρι σε έφυγε. Αναλώσια μόνο. Την Πάτρα, Πάτρα. Δεν ξέρω τι λέτε, Πάτρα είναι η καλύτερη πόλη. Πού είναι το μπουμπούκι. Έλατε. Το μπουμπούκι. Για ψάξει λίγο τον μπομπόκι, πάνω. Μετά το κιόσκι δεν είναι, ξέρεις, μην μπερδεύεις. Πριν το κιόσκι. Ναι. Εγώ δεν είμαι σαν. Θυμάμαι που είμαι. Θυμάμαι. Άρα με λίγα λόγια στο τέκιο, στο τσιμέντο, όχι στο σκούρο. Ναι. Εντάξει. Καλά, αυτά δεν έχω προβλήματα. Ακουγόμαστε τώρα στο stream. Ναι. Το stream ακουγόμαστε τώρα. Του γκριμ κατέβα λιμάνι.
Γκριμ λιμάνι τώρα. Ποτεύεσαι, να έχεις και λέει... Γάμου το έφυγε όσο έχω κράτα! Και λέει, μα έπειτε παντόπρο, πάει στο λιμάνι. Πού είσαι ρε μαλάκα, δεν σε βλέπω. Μαλάκα, πού είσαι. Έρχομαι. Έλα, Γιώργη. Αύριο θα κάνω τρόπο τέγητη. Σήμερα κάνω YouTube. Αύριο. Αύριο. Να παίξω. Άγγιος, εγώ πρέπει να κόψω λίγο με τα θερμολόγια γιατί έχω ξεκολλιάσει το λάπτοπ. Κατέβασα, εγώ το έχω βάλει 12 γυκί. Μέθανα 12, να ξέρεις, εδώ βάλω το 8,4. Πάνω, έχεις την Κοσμοτέση να δεις το μάτς ή θέλεις site να σου πω. Έχω ένα καλό site για τέτοιο. Μίλια μου, αν έχεις ένα καλό site. Λοιπόν, πάτα VIP, VIP Box. Γράψε, τώρα δεν μπορώ να πατήσω, τώρα κάνω αύξηση. Ρίς, 7,9 να ξέρεις. Τι? 7,9 το βότρο. Μπορεί να είμαι λίγο πιο μικρό να ξέρεις. Έτσι γράφει το στόχο του. Προσοχή παρακαλώ. Σας πληροφορούμε ότι σε λίγα λεπτά προσεγγίζουμε στον πόρο. Παρακαλούμε όπως ετοιμάζεστε για αποβίβαση. Σας ευχαριστούμε θερμά που επιλέξατε την Hellenic Seaways για το ταξίδι σας αυτό και ελπίζουμε να σας έχουμε σύντομα κοντά μας. Attention please. We would like to inform you that in a few minutes we will approach the port of Poros. Please be ready for your disembarkation. We thank you for choosing Hellenic Seaways for your voyage and we hope to see you soon on board. Thank you. Okay. Όχι, γιατί έχω γυρισμένη την κάμερα. Θέλω. Και πέντε φεύγω. Αν μέχρι και πέντε έχεις καταφέρει να μπεις στο διάβολο. Ωραία, θα κόψεις.
Θα δώσει προτεραιότητα σε μένα που βγαίνει. Ναι, προτεραιότητα έχει αυτός που βγαίνει από το δύο. Καλό αγώνα να έχουμε. Α, όπως θες. Τάκλεισα είπα. Έγινε. Κάτι βάζω. Ναι ρε φίλε! Μπράβο! Αυτό είναι! Γκαρσία! Έτσι! Κι εγώ πίσω ότι θα βάλει γκολ. Έβαλε την πέμπτη, ξεμπούκωσε. Πρωτάθλημα και κύπελο, δικέφαλα, έτσι. Ωε. Βαθμολογίες. Ή δεν το μέτρησε. Α, το μέτρησε. Είπα κι εγώ. Άντε. Ρε, φύγε από το νησί μου, ρε. Δεν φεύγω από το νησί σου, ρε. Είσαι σίγουρος ότι πας έτσι, αλλά... Καλά, φεύγω εγώ. Ας συναντηθούμε απ' έξω. Φεύγω από το νησί σου, αφού δεν με θες, φεύγω. Παιδιά, κάπου εδώ πάνω στα βουνά μου είναι ο Grim Reaper, να ξέρετε. Είναι άνθρωπος του σπηλαίου. Ας μην δίνω που θέλω. Είναι και δικό μου νησί, άμα δυο συμπατριώτες. Τι κάτσαμε.
Πάμε στην Ίντρα. Εγώ φταίω, αφού δεν έχει σπίτια, βουνά έχει το παιχνίδι. Καλησπέρα, καλησπέρα, Άρη, καλησπέρα. Όχι ρε φίλε, είχα κλειστό το Discord. Όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε. Λυπάμαι. Να μπει τώρα για να το ξαναπεί, κοίτα να δεις. Τώρα που άκουσε ότι θα ξαναμπεί. Amen. Θέλω να τη συναντηθούμε πίξ. Για να ανοίξουμε το short lights. Το άλλαξα ρε, το έκανα μπλε green. Όχι green, green. Το τονίζω αυτό. Όχι. Ούντος, νάτος. Μια τσουτσού περιμένει απ' έξω. Έχουμε τσουτσού εδώ. Γυρνάτο και άλλο. Καλησπέρα Θάνο, πώς είστε κάνεις. Πού είσαι ρε Γιάννη, καλώς τον. Καλώς τον Γιάννη. Γιάννη, πού είσαι ρε Γιάννη. Εγώ φταίω, να το δείχνουν και στο παιχνίδι. Εκεί που μένει υποτίθεται το κρίμα δεν έχει σπίτι στο παιχνίδι, άρα είναι άνθρωπος στο σπίτι. Ανώ. Ο Ζήνη λέω το βάλε, όχι ο Γκαρσία. Ο Ζήνη. Αφού λέει η ΑΕΚ Γκαρσία και ένα 0-1. Ζήνη εμένα μου λέει. Τι να σου πω. Εκεί ήταν το μία καλύτερα. Εγώ το ΑΕΚ 365 μου του λέει Γκαρσία. Γκαρσία λένε όλα. Το φλάσκο δεν σου λέει. Δεν βλέπω φλάσκο. Εγώ γιατί μου λέει ζήνη. Άσε το φλάσκο ό,τι θέλει λέει. Την άλλη φορά έλεγε ότι έπιζε ο Ραούχ και ο Ραούχ το τραυματίας. Μα καλά. Έλα μάκης πάρω το δουν εγώ. Γεια σου Τσουτσού. Γεια σου. Γεια σου Χριστόφορε. Τώρα πέρα το άρμα κάνεις Χριστόφορε. Χριστόφορε. Ναι, τώρα θα σου πει. Άνοιγε σιγά σιγά, παίρνω από το πράσινο. Μια χαρά ρε εσύ Γιάννη, μια χαρά όλα. Έλα σου δώσω ένα φιλάκι. Θα δώσω όμως φιλάκι. Δεν πατάω κόρνα. Ωπα ρε, πώς έκανες έτσι. Ωπα ρε, από νερά βρουφιά. Ναι ρε, βρουφιά. Απογειώθηκε άλλος, απογειώθη. Γκρίμ, έρχομαι εγώ τώρα, έλα λιμάνι. Έλα λιμάνι, για μπιφ. Όχι. Εδώ για ίδρα, αν και εγώ κάτω εκεί που θα πάω μπορεί να έχει κύμα, οπότε θα το δούμε. Δεν μου βάλεις για μένα, δεν θα έχει, δεν έχει κάτω τόσο αέρα, να ξέρεις. Πανιζόλ. Έφυγα. Παντού τα λέει. Δεν θα με ξεχάσει ποτέ. Φεύγω με το μαύρο κουπέ. Το κινητό παιδά.
Για να δούμε κανένα πλοίο, φτάνει η IRL στο πόρο. Ναι, εγώ. Αχ, αχ, καλό. Καλό, ε. Καλό, καλό, καλό. Θα σου πω, περίμενε. Εγώ αυτό κοιτάω, μπα. Να σου πω τι θα είναι. Ο Άγιος... μην πω τώρα, θα το πω. Ο Άγιος, το Άγιο Πέος φτάνει, αυτό φτάνει. Τόσο καλό. Κανένα, τίποτα. Είδες, το πάω όμορφα. Πόρος Πειραιάς έχει 3,5 ώρα. Το ανάποδο δεν έχει από Πειραιά για πόρο. Αν και κατεβαίνει ένα αέρο, τώρα δεν ξέρω αν αυτό το αέρο πάει... Να πεις από έγινε δεν πάνε πόρο, αέρο. Έχει το Φίβος, μπορεί να κατέβει το Φίβος, αλλά αποκλείεται τέτοια ώρα. Κατεβαίνει αέρο, είπες. Ναι, είναι πως την έγινε, τώρα δεν ξέρω αν πάει η Αγκίστρα, θα κατέβει κάτω. Όχι ρε, θα πήγαινε απ' έξω. Ναι, θα πήγαινε την άλλη, θα πήγαινε πίσω μεριά. Να φεύγει κι άλλο αέρο. Μήπως αυτό πηγαίνει το αέρο ένα αυτό, μάλλον. Αυτό μάλλον θα πάει... Ναι, αυτό πάει πόρο. Τώρα έχει 5 ώρα γι' αυτό. 6 ώρα θα είναι στο πόρο. Για να πω... Αι, κάρεσε να πω και έχει ο Θεό. Γεια σου, έλπισε ροκάικο. Ακόμη σκέφτομαι όταν μπήκε ο Γκριμπέιν. Για κάτσε λίγο να τσεκάρω κάτι. Λοιπόν εδώ. Ναι ρε φίλε, ναι! Ναι! Πούτσι! 0-2! Ναι ρε φίλε! Ρε φίλο του. Μάλλον σου κάνει σιου. Δε φάμε. Έλα. Ωραία. Και 20 φεύγουμε.
Ο Βενιζέλος τώρα μπαίνει. Τι κάρφος ο Ηλίασον, Παναγία μου. Ναι ρε, το είδα. Θάνο το είδες τι πλάσα έριξε. Ω, γκουλάρα ρε, γκουλάρα, γκουλάρα. Δικό μας παιδάκι ο Ηλίασον. Μάγκης, έχει τελειώσει αυτό το μάτσα, βγει 0-5. Γι' αυτό θέλουμε, όσο και πολλά γκολ τόσο καλύτερα. Αν και η Άκη να ξέρεις, δεν βάζει πάνω από 4 γκολ. Κρατάει επίπεδο. Κρατάει επίπεδο. Ο Θάνος έχει βάλει 6 στο παιχνίδι. Φίλε, έχω ρίξει και δεκάρα σε παιχνίδι με την ΑΕΚ. Off stream. Δύο σούτ στο αντίπαλο τέρμα, δύο γκολ. 2-2. Είμαστε στο συν 2 που ο Παναθηναϊκός είναι ένα από ΠΑΟΚ και αν τυχόν ο Ολυμπιακός κερδίσει θα είμαστε και σε αυτό το στο συν 2. Άρα κάτσε με το Πανσεραϊκό παίζει. Κάτσε από το Πανσεραϊκός. Καλό θα κάνει σε μπάς. Κουμπάδα του ΠΑΟΚ. Μες στις αίρες παίζει. Γκολάσο, γκολάσο, γκολάσο. Γκολάσο. Γκολάσο, 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 γκολάσο. Ναι, το αέρο, το ένα κατεβαίνει πόρο. Γκολάσο, 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 γκολάσο. Τα αστέρια πάμε. Μ' αρέσει που ακόμη είμαι στη Χελένη και έχουν το Ριάδνη. Αλλάξε το ρε. Πού? Το site τους. Α, ναι. Ε, 5 η ώρα, το αέρο. Αυτό κατεβαίνει τώρα, 6 και 10 θα είναι. Θα βάλουμε κάμερα, το δούμε. Αν και μπορούσε να περάσει και από ανάμεσα, αλλά εντάξει, έκανε το κύκλο. Απέναντι έχει ο Ηλίασον χώρο, αλλά δεν έχει γυρίσει. Τώρα γυρίζει ο Γκατσίνοβιτς. Βλέπει την άνοδο του Σιντιμπέ και παίζει μαζί του. Πατάει τη γραμμή ο Ηλίασον για να κάνει πλάτο στην επίθεση της ΑΕΚ και να δώσει χώρο στους υπόλοιπους. Τραβάει δύο πάνω του. Ο Ηλίασον εκεί δεν έχει δυνατότητα για να βγάλει σέντρα. Θα γυρίσει πίσω για τον Σιντιμπέ. Με τη μία η σέντρα δεν έφτασε στον Ζήνη. Έρχεται στον Λιβάη Γκαρσία που σουτάρει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ωραίο. Στο δεύτερο λεπτό η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ με ένα απλό πλασέ του Λιβάη Γκαρσία από μια πολύ καλή ανάπτυξη όμως που άρχισε από την προσπάθεια του Γκατσίνοβιτς από την αριστερή πλευρά. Καθυστέρησε λίγο να γυρίσει απέναντι. Το βλέμμα του λίγο, όταν πάρα. Το έκανε ήδη την κίνηση που έκανε. Αλλά όλα μέσα στο ποδόσφαιρο είναι. Ο Ηλίασον έδωσε πλάτος, πήρε μπάλα, τράβηξε δύο πάνω του και έδωσε χώρο εδώ στον Σιντιμπέ να βγάλει με την άνεση του μια σέντρα. Κοιτάξτε όπου έρχεται ο Λιβάη Γκαρσία, είναι πολύ έξω την περιοχή. Παίρνει το rebound και στέλνει την μπάλα στη γωνία από την απομάκρυνση της άμυνας του Πανετολικού. Εδώ ξανά, μπάλα κόντραρε κιόλας λίγο. Ωραία. Κόρνερ από τα δεξιά η ΑΕΚ. Έλα, κεφαλιά βίντα! Κεφαλιά βίντα! Βίντα η κεφαλιά!
Νεστορίδης τιμήθηκε στην Ολλανδία, στην Άμστερνταμ Αρένα, από τους Ολλανδούς που χειροκροτούσαν για ένα. Τώρα βλέπετε τους παίχτες Πανετολικού να κρατούν τη φανέλα με το όνομα Νεστορίδη, ο οποίος έφυγε στις 12 του Δεκέμβρη σε ηλικία 93 ετών. Είδατε και το ταμπλό με τη φωτογραφία του Κώστα Νεστορίδη. Μπαμ. Αυτά τα δρομολόγια είναι ωραία όταν θες να κάνεις μικρό δρομολόγιο. Ή όταν έχεις πιέσει χρόνο, ας πούμε. Ναι. Λες, άλλο κάνω ένα λαϊβάκι μικρό, όσο διαρκέσει. Πάμε στα πέθανα, εννοώ μέθανα. Βελέ, ζει κανείς, πάνω. Εντάξει, εδώ είσαι. Να σου πω λίγο, κλείς λίγο να σου πω κάτι.
κάνω δοκιμαστικά. Εγώ σε Χελένη 29 το μήνα. Α, βάζει νομίζω τον καράζι και μ' αρέσει. Είναι που δεν θα χρειαζόταν περισσότερο. Εγώ τα θέλω. Εντάξει, απλώς κι εγώ εχθές σας βλέπω σε ξερός γύρω. Εγώ τους άλλους ξεζεργίες εδώ, 12 ώρα γύρω. Κάνει και το λάθος. Ξέρεις ποιο ήταν το λάθος, ε? Ήρθε κρασί πριν φάω. Μπράβο, ρε. Οπότε κοιτάζεις λίγο πως ήμουνα, ε? Βγάζω ρούχα, πάμε στο κρεβάτι. Δεν ξέρω αυτό το έχεις παρατηρήσει. Είσαι σε ένα πάρτι, ας πούμε, έτσι. Είσαι σε ένα πάρτι, π.χ. Είσαι κάπου καλασμένος. Όταν κάνει κάποιος την κίνηση να φύγει, δεν φεύγουν μετά όλοι μαζί ταυτοχρόνως. Λες και περιμένει κάποιος να κάνει την πρώτη κίνηση να φύγουμε. Το σκεφτόμουν και για τουλάχιστον. Ναι, ήταν ωραία, ναι. Ήταν πολύ ωραία. Η ξεδέρφη μου, η πιο μεγάλη, έκλεισε τα 19. Ω, ναι, ω, ναι. Τι λέγαμε. Ε? Έτσι. Ποιος τι είναι. Έφτασα. Έφτασε ντρά. Τανούθ πέτσεθ. Σπέτσεθ λέω, τι είπα τώρα, πέθανα. Για δώσουμε λίγο. Απέναντι από εκεί που είσαι. Τώρα δούλευα. Πού δούλευες εδώ στην Ίδρα? Σας πληροφορούμε ότι σε λίγα λεπτά προσεγγίζουμε στην Ίδρα. Παρακαλούμε όπως ετοιμάζεστε για αποβίβαση. Σας ευχαριστούμε θερμά που επιλέξατε την Hellenic Seaways για το ταξίδι σας αυτό και ελπίζουμε να σας έχουμε σύντομα κοντά μας. Attention, please. We would like to inform you that in a few minutes we will approach the port. Ή κάπου εδώ δούλευες. Please be ready for your disembarkation. We thank you for choosing Hellenic Seaways for your voyage and we hope to see you soon on board. Thank you.
Η ΑΕΚ που είχε αριθμητικό πλεονέκτημα στην τελευταία της επίθεση δεν το εκμεταλλεύτηκε. Ελίασον. Και πάλι τραβάει δύο πάνω του και θα κάνει για καταπληκτικό σουτ στο 14. Ένα υπέροχο γκολ από τον Ελίασον. Πήγε η μπάλα εκεί που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ο Καπίνο εκτινάχθηκε, αλλά η μπάλα πέρασε μακριά από το χέρι του. Από τα πιο ωραία γκολ που έχουμε δει στο φετινό πρωτάθλημα, που αφήνουν προφανώς απόλυτος ικανοποιημένο, έστω και αν δεν το δείχνει, τον Ματίας Αλμέιδα. Η ΑΕΚ προηγείται με 2-0. Και πάλι με πρωταγωνιστή τον Ελίασον. Ήταν αυτός που συμμετείχε στο γκολ που πέτυχε η ΑΕΚ στο 1-0. Λοιπόν, αναχώρηση για σπέτσες. Last Airport. Πέναλτι για το Πανετολικό, το είδαμε και αυτό. Θα έρθει ο τέτοιος να μας παίρνει πέναλτι. Σαράντα φεύγουμε. Βρίσκει το πόδι του. Ελεχθεί στο βαρ. Πάνω του βρίσκει το πόδι του. Το Μουκουντή βρίσκει το πόδι του. Να ελεγχθεί από το VAR.
Windows, ρε. Ναι, εντάξει, εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Καλά, τα πέναλτι είναι 50-50 αν θα μπει ή όχι. Μπορεί να το πιάσει, μπορεί και να το βάλει. Ήταν πέναλτι, άρα εφόσον ήταν, ήταν. Έπρεσε. Πίσω για τον Βίντα. Όχι, μια χαρά. Τι να σου πω. Καλησπέρα, ζωή. Τι κάνεις, ζωή, πώς είσαι? Λοιπόν, μπράβο, πάτησε, τι έγινε? Καλά, λέω σπίτι. Όχι. Ξέρεις κάτι, ήταν αυτό που είπες το Σάββατο. Ότι εσύ τις καπούλαρες. Να ξέρεις, σου γύρισε μπούμεραγκ. Καλησπέρα, αδερφέ, θα σου προλάβω μετά. Δεν ξέρω, μπορεί να μου εγώ το πολύ μέχρι... Τι έγινε τώρα, γιατί τροπάρω τόσο πολύ. Τι έγινε, μισό. Ωπα. Κολλάει το stream. Γιατί κολλάει το stream? Όχι το stream. Ναι, κολλάει το stream. Κολλάει το stream. Ναι. Γιατί? Δεν ξέρω. Α, έστρωσε. Είστε καλά καθόμενα. Τι φάση. Ναι, δεν ξέρω, σαν καλά καθόμενα. Περαστικά ζωή, περαστικά κιόλας. Γιάννη, άμα μπεις γύρω στις 6 θα μας προλάβεις. Πόση ώρα έκανε εσύ που έγινε για μέθανα? Δεν ξέρω, δεν το μέτρησα. 20-25 λεπτά. Α, οκ. Οπότε το κλείνουμε αυτό. Μπομπλέ ρε εσύ Γιάννη. Πάω σπίτι, πάει αργά, εντάξει.
Ναι, ρε, κι άλλη σιγά. Άλλαξα το waypoint, έβαλα άλλο, μία έχει καλή. Το λιμάνι. Και ξέρεις να πατήσεις set και με πήγαινε στο τελευταίο και βλέπεις πάνω να κάνεις μπούρα. Ε, που λέω που πας. Get real weather. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα τι έχει γίνει. Η ΑΕΚ έχει πέσει πολύ η απόδοση, δεν ξέρω γιατί, τι έχουν κάνει. Για το πέναλτι λέει. Μετά,
Όχι, μετά το πέναλτι η ΑΕΚ έχει πέσει πολύ στην απόδοση της. Συντήρησε δυνάμει για να μπει στο δεύτερο, ρε. Πάντως, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου έτσι πως παίζει ο Γκασίνοβιτς. Έχει γαμίσει λίγο. Πες πάντα αυτά. Καλά, το πέναλτι μέσα. Όχι, μια... Ναι, μόνο. Θέλει λίγο τσούμπερ μέσα, θέση μάντρου. Ο Γιόνσον νομίζω είναι εκτός αποστολής, ε. Όχι, είναι και ο Γιόνσον. Εντάξει. Θέση Μάνταλου Γιόνσον στο δεύτερο. Γαλανόπουλος πίσω, Ζούμπερ δεξιά-αριστερά. Ή μπορεί να βγάλει Γκατσίνοβιτς, αφήσει Ζήνη και να βάλει τέτοιο. Καλά παίξαμε, ρε. Μην αγχώνεσαι. Το έχουμε άνετα το μάτι.
Καλησπέρα, Ρόπουλο, καλώς ήρθες. Έχει κύμα, ρε. Βάζω, έχει. Καλή. Πάνω να ρωτήσω εσύ τι ώρα θα κλείσει το live. Όπου να είναι. Εντάξει. Τα έχω κλειστά ακουστικά, οπότε μιλάμε όπου δεν ξανανοίγει. Κλείσεις session απευθείας ή δεν περιμένεις αυτό σπηρά. Θα κλείσω ρε εσύ, γιατί θέλω ετοιμαστώ κιόλας. Τι ώρα φτάρεις πέτσες ρε. Σε 10 λεπτά.
σπίτι του δρομολόγιο, ε. Καλό. Έλα. Είπα thank you για το δρομολόγιο. Δεν σ' ακούω, ρε. Είπα thank you για το δρομολόγιο. Τίποτα. Άρεξε. Τιριλ. Πάει το μάτς. Ναι, δύο. Βλέπεις να πηγαίνει 3-1. Εννοείται, να βάλουμε πιο αύριο. Πού σου μπορεί να πάει και 4-1. Λες και εσύ είναι αγουρημένος εσύ τώρα, ρε. Όχι, έτσι όπως καθόσουν, ρε, λες και βαριάζουν. Α, ναι.
Κάνε πώ να πω. Να κάνει μανούβρα. Βεβαίω. Φτιάξω μια πόρτα μέσα για να κάνει μανούβρα πλέον. Thank you very much. Ωραία. Πέρα τώρα. Λοιπόν, δώσε μου ένα λεπτό. Κλείνω λίγο κάμερα, θέλω πάρω ένα τηλέφωνο. Εντάξει. Λοιπόν, είναι εδώ πέρα.
εσύ. Όχι, δεν είπα κάτι. Από εδώ. Από εδώ. Δεν μου είναι ότι εγώ την πλούνισα μόνο το τάδος. Πότε του το πες. Ρε φίλε, άμα έχει γίνει κάποια βλακία, εγώ θέλω. Αλλο. Αλλο, έρχομαι. Ναι. Δεν ξέρεις κάτι το που το έχεις χρειαστεί. Όχι, αυτό, αυτό είναι το σου. Όχι. Α, στείλω στον τώρα. Έγινε. Το είχα αφήσει στο ράδι, δηλαδή το έχω κατεβάσει και το έχω ράδι. Όταν πήγα να το ανοίξω, ο άδερος μου. Ρε, εσύ ακούς τι έγινε. Έλα, τι έγινε. Και τον πήρες τηλέφωνο. Α, ναι. Πήρες τηλέφωνο τώρα, ε. Τουλάχιστον εγώ εξηγούμαι. Ευχαριστώ. Το κατέβηκε. Λοιπόν. Εδώ και αυτό το live, να κλείσω και εγώ λίγο να δω λίγο τι έχει παιχτεί. Και... αυτά. Αυτά, παιδάκια. Θα τα πούμε. Μπορεί να έχει και την Παρασκευή δρομολόγιο, θα δω, δεν ξέρω. Εντάξει, χαιρετώ. Καλό βράδυ από εμένα, Chris. Πες καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Τα τσάω, παιδάκια. Bye bye. Thank you.
Δίδεγε πάλι πως φτάνει μπάλα πλάγια στον Λιάβα. Σέντρα, Αθανασιάδης δεν βγήκε. Ο Σιμάνσκι προσπάθησε να απομακρύνει. Το σούτ του Ζωάο Πέδρο κόντραρε πάνω στον Βίντα. Εδώ ανοίγουν όλοι για να έρθει ο Μπαλτασάρα και να στείλει την μπάλα εκεί που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο Αθανασιάδης. Εδώ ξανά στην αναπήρηση της μπάλας, κόντραρε κιόλας, κοιτάξτε που πήγε. Από εδώ θα φανεί η κόντρα καλύτερα. Εδώ η μπάλα κοντράρει πάνω στον Μουκουντή και πηγαίνει στο παραθυράκι. Πάμε στον Πάρη Τσελεπίδη. Για τον πρώτο γκολ του Μπαλτασάρα με την φανέλα του Πανετολικού είχε ένα σκοράριο παίκτη Πλατέντσα από τις 25 του περασμένου Ιούνιου. Τότε στη νίκη της Πλατέντσα επί της Arsenal Sarandí. Με αυτό τον γκολ του ισοφάρισε 2-2. Μάλιστα γυρνώντας τον χρόνο πίσω στις 18 του Γενάρη του 2017.